ανεξάρτητοι Έλληνες. Είναι κοντά μας η κυρία Παπαθωμά Σουλτάνα, που είναι υποψήφια βουλευτής στο κόμμα του κυρίου Καμένου. Τι κάνετε, γεια σας. Καλησπέρα σας, κύριε Παραρά. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας. Ελπίζω να είστε καλά. Και θέλω λίγο έτσι να ακούσω την άποψή σας για μερικά από αυτά που έθιξα κι εγώ πριν από λίγο, για το γενικότερο κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και τελικά βλέπουμε όταν φτάνουν οι περισσότεροι στην κάλπη, ενδεχομένως αλλάζουν και άποψη. Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο γίνεται ή ότι ξαφνικά αλλάζουμε για κάποιον λόγο? Η άποψή μου είναι ότι ενδεχομένως να αλλάζουμε για κάποιο λόγο, διότι παρακολουθούμε τα μεγάλα κανάλια τα οποία θέλουν να προβάλλουν τους λόγους, σκοπιμότητες και δεν θέλουν τους ανεξάρτητους Έλληνες στη Βουλή. Είναι αυτό που λέει πολλές φορές ο κ. Καμένος, ότι γίνεται ένας πόλεμος έτσι και προσωπικός και δεν τον θέλουν τα μεγάλα συμφέροντα. Ακριβώς. Mm-hmm. Διαφορετικά δεν θα κινούνταν έτσι αν τον θέλαν. Γιατί οι δημοσκοπήσεις στο διαδίκτυο δείχνουν τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Τι εκτίμηση υπάρχει γι' αυτό, για δώστε μου, γιατί εντάξει, διαδίκτυο εμείς μπορεί να έχουμε στη ζωή μας πια όλη την ημέρα, ενώ ανοιχτό να παρακολουθούμε από τα κινητά, από το τάμπλετ κτλ. Αλλά υπάρχει κόσμος που δεν έχει ούτε μία επαφή και σχέση με το διαδίκτυο. Υπάρχει διαφορά στην εκτίμηση του διαδικτύου των δημοσκοπήσεων και είναι διαφορετικές αυτές που δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης? Να είναι διαπιστωμένο αυτό, το 55% του πληθυσμού της χώρας δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ποιο ποσοστό το είπατε? Το 55% είναι του πληθυσμού νούμερο, της χώρας, πολύ ακριβώς, μεγάλο νούμερο, ναι. Δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι δημοσκοπήσεις στο διαδίκτυο δίνουν 5 με 7% στους ανεξάρτητους Έλληνες. Συνεπώς όλα τα αποτελέσματα τα οποία προβάλλονται στην τηλεόραση είναι κατευθυνόμενα και απευθύνονται στο 55% των συμπολιτών μας που δεν έχουν αυτή την πρόσβαση, mm-hmm, για να διαμορφώσουν συγκεκριμένη εικόνα. Τώρα δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε και εσείς, αλλά έχω την αίσθηση ότι και σε αυτή την εκστρατεία μπορεί να λέμε πολύ εύκολο ότι ο κόσμος είναι θυμωμένος, αγανακτισμένος, αλλά εντάξει, εγώ δεν το λέω ποτέ αυτό τυχαία, είναι ο κόσμος και εξαθλιωμένος οικονομικά. Σας ρωτάνε για το τι μελιγενέστε, δηλαδή τους απασχολεί η εκστρατεία, το πρώτο κόμμα, το δεύτερο, ή βλέπετε να ενδιαφέρονται όλοι για τα οικονομικά τους? Τα δάνεια, τις ασφαλιστικές φορές, τις ρυθμίσεις που πριν από έναν μήνα αυτό ήταν το κυρίαρχο θέμα, τώρα βέβαια είναι άλλα πράγματα. Τους ανθρώπους με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά και ειδικά και στα χωριά της περιφέρειας του νομού Καστοριάς, τους ενδιαφέρει όλους, μα όλους, η καθημερινότητα. Ναι. Υπάρχει αδιαφορία σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει και έντονο ενδιαφέρον ενημέρωσης. Έντονο ενδιαφέρον ενημέρωσης. Ναι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό που επιτέλους ως Έλληνες αρχίζουμε να νιώθουμε την ανάγκη ότι πρέπει να ενημερωθούμε και μετά να αποφασίσουμε. Γιατί πραγματικά πρέπει να αποφασίσουμε για το μέλλον των παιδιών μας και του τόπου μας. Mm-hmm. Μη λαμβάνοντας με υπευθυνότητα ένα σύνολο πραγμάτων που θέλουν να μας πουλήσουν εντός εισαγωγικών οι πολιτικοί μας σε κάθε προεκλογική εκστρατεία, οδηγούμαστε σε δεινές καταστάσεις όπως αυτήν που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Συνεπώς είναι πολύ θετικό το ότι οι συμπολίτες μας επιτέλους αρχίζουν να ενημερώνονται για να έχουν δική τους άποψη, να μην επηρεάζονται. Από την εμπειρία που έχετε, από αυτά που λαμβάνετε και ως μηνύματα και μέσα από το κόμμα που εκπροσωπείτε, μέσα από τους ανεξάρτητους Έλληνες, βλέπετε ότι αυτή είναι η επόμενη μέρα που θέλει προσοχή, η επόμενη μέρα με τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη θέση, έτσι, το λέμε δημοσκοπικά, αλλά νομίζω ότι είναι πια δεδομένο όλο αυτό, ακριβώς, ότι εκεί θα πάει. Όντως μπορούμε να ρυθμίσουμε, γιατί δεν μπορούμε να πω ότι θα τα λύσουμε, αλλά έστω να αλλάξουν σιγά σιγά μερικά πράγματα με δεδομένο, αφού απευθύνομαι στο κόμμα σας, με αυτό που λέει ο κύριος Καμένος, ότι πρέπει να είναι στην κυβέρνηση για να διασφαλιστούν 2, 3, 4 ως κόκκινες γραμμές πράγματα. Πιστεύετε ότι όντως μπορούμε να πάμε σε μία αλλαγή ή θα έχουμε περίπου μία από τα ίδια? Αυτό πιστεύουμε και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Πραγματικά θέλουμε την αλλαγή, το πιστεύουμε και μπορούμε να το κάνουμε. Εφόσον το θέλουμε όλοι μας και θα το στηρίξουμε αυτό φυσικά με την ψήφο μας. Τα συμφέροντα, ναι, ναι, παρακαλώ, πείτε μου. Όχι, παρακαλώ. Ναι, ναι, τα συμφέροντα τα οποία πολλές φορές λέει ο κ. Καμένος τον χτυπούν ή τον κυνηγούν. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο συνεργασίες με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρχουν απέναντι του όλοι αυτοί πάλι? Δηλαδή θα μπορέσει να κάνει την δουλειά που θέλει ο ίδιος? Μα γι' αυτό θέλουμε να είμαστε στην κυβέρνηση, για να μπορέσουμε να υπάρξουν οι ισορροπίες μέσα στη συγκεκριμένη συγκυβέρνηση. Να μην λειτουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ ανεξέλεγκτα.
Επίσης, ένα σημαντικό γεγονός, δεν ξέρω αν το έχουμε λάβει υπόψη όλοι μας, ειδικά εμείς εδώ οι Καστοριανοί που έχουμε και την οικονομική δραστηριότητα, την κύρια στο νομό μας, την Γούνα, ότι υπάρχει συνεργασία με τους οικολόγους. Όλοι γνωρίζουμε τις απόψεις των οικολόγων με το θέμα της Γούνας. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο για μας. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιος θα μπορέσει να δημιουργήσει αν έχουμε συγκεκριμένη συνεργασία. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Γιατί? Γιατί οι ανεξάρτητοι Έλληνες και ο πρόεδρός μας συνέχεια αγωνίζεται για τα θέματα της Γούνας και είναι ο μόνος πρόεδρος που εξαγγέλει πραγματικά διάφορα μέτρα. Πρόσφατα, 14 Γενάρη, είχε επισκεφτεί τη Ρωσία, όπου πέρασε πραγματικά στα ψηλά γράμματα. Η επίσκεψή του στη Ρωσία αφορούσε συνεργασία της Ρωσία, άρση του εμπάρκο αρχικά, και συνεργασία της Ρωσίας στον αγωγό του φυσικού αερίου, καθώς η Ρωσία έχει λάβει απόφαση να καταργήσει τη διοχέτευση του φυσικού αερίου από την Ουκρανία στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δημιουργήσει τον άξονα τον παλιό, τον South Stream, μέσω Τουρκίας και Αλεξανδρούπολης. Αυτό σημαίνει άμεσα οικονομικά ωφέλη για τη χώρα μας. Άμεσα αμβλύνονται οι σχέσεις μας με την Τουρκία, γιατί έχουμε κοινά συμφέροντα. Συνεπώς, θα έχουμε συμφέροντα και στον τομέα της Γούνας και στον τομέα του τουρισμού. Μάλιστα. Που σημαίνει, λέτε ότι αυτό πρέπει να το προσέξουμε και τοπικά λίγο παραπάνω. Λέτε η συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τους οικολόγους μπορεί να φέρει τα αποτελέσματα αυτά που βλέπουμε ήδη και συζητάμε όλο αυτό το διάστημα. Ακριβώς. Οι θέσεις, η κατάργηση, το γουνεμπόριο ή το τέλος στην αδειοδότηση στις μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων κτλ. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί. Που σημαίνει ότι εκεί οι ανεξάρτητοι Έλληνες, εφόσον έχουν κάνει μια συνεργασία, βάζουν κόκκινη γραμμή, εμπάργκο, τέρμα, δεν το συζητούν. Δεν το συζητούμε αυτό το πράγμα. Και επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι ο Υπουργός της Αντίστοιχης Αγροτικής Ανάπτυξης στη Ρωσία έχει υποσχεθεί, έχει δεσμευτεί ότι θα αγοράζει τα δικά μας, το σύνολο των αγροτικών προϊόντων με πολύ καλύτερες τιμές. Των αγροτικών προϊόντων. Των αγροτικών έτσι. Μας προϊόντων. Και αυτό πάντως πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, κάποια στιγμή τα προϊόντα τα τοπικά, πολλές φορές τα κουβεντιάζουμε, τα λέμε, το φασόλι, το μήλο κτλ. Δεν έχει δημιουργηθεί όμως, παράδειγμα, σαν και αυτό που έχουμε την Γούνα, μια τέτοια, αν θέλετε, πολύ ιδιαίτερη κατάσταση και με την εξωστρέφεια που πρέπει, αλλά και με την διερεύνηση αγορών, να δούμε πού μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Θέλει σχεδιασμό κι αυτό όμως. Πρέπει να το προωθήσουμε. Όλα είναι θέμα σχεδιασμού και σωστής διαχείρισης. Όταν όλα δημιουργούνται άναρχα, δεν υπάρχει σχεδιασμός, τα αποτελέσματα θα είναι αθέμητα. Μιλήστε μου λίγο για τους βασικούς άξονες, τα θέματα αυτά που λέμε ως κόκκινες γραμμές, που ο κόσμος μπορεί να τα ξέρει ή να μην τα ξέρει, στα μεγάλα, στα εθνικά θέματα, ποιες είναι οι αναφορές του κ. Καμένου, τι λένε οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές που λέει ότι εμείς είμαστε εδώ και θέλουμε να είμαστε στην κυβέρνηση, αλλά γι' αυτό, για εκείνο και για το άλλο, δεν δεχόμαστε καμία κουβέντα. Είμαστε απόλυτοι να εξασφαλίσουμε την εθνική μας κυριαρχία, η οποία βάλεται συνεχώς. Επίσης, το θέμα των λαθρομεταναστών. Όπως γνωρίζετε, θα θέλουμε να καταργήσουμε εκεί θα γίνει. Με την συνθήκη θα μεγάλο του θέμα, βλήμα, ναι. Έτσι, ναι. Ναι, όπως το λέτε. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα εκεί. Το άλλο θέμα είναι η ορθοδοξία. Όπως γνωρίζετε, ο κύριος Τσίπρας είναι άθεος. Μπορεί να υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίζουν συγκεκριμένες απόψεις, μπορεί όχι. Δεν μπορούμε εμείς ως επίσημο θρήσκευμα της Ελλάδας, που είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, να επιτρέψουμε, αυτό είναι εκτίμηση και δική μου, έναν άθεο να έχει την αυτοδυναμία στην κυβέρνηση. Είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτές τις αρχές. Το λέτε έτσι απλά και δυνατά δηλαδή. Θέλω να πω, λέτε ότι δεν μπορείτε έναν άθεο, δεν πρέπει έναν άθεο να τον επιτρέψουμε. Αυτό όμως δεν το λαμβάνει υπόψη η Ελλάδα, δηλαδή ο κόσμος που τον οδηγεί στην πρωτιά, λέτε, δεν τον απασχολεί ενδεχομένως. Από ό,τι φαίνεται έτσι είναι. Ναι. Ή ενδεχομένως να μην το λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Ναι, να μην δίνει σημασία γιατί υπάρχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Υπάρχει κοινωνική και οικονομική και εξαθλίωση. Άλλα. Και ο κόσμος σκέφτεται πώς να επιβιώσει. Και τι εννοείται ότι δεν πρέπει να αφήσουμε έναν άθεο, η χριστιανή ορθόδοξη, η Ελλάδα,
να διοικεί με αυτοδυναμία. Να κάνει τι δηλαδή ο καμένος και ανεξάρτητοι Έλληνες. Να περιφρουρήσουν τι πράγμα, ας πούμε. Κάποιες αποφάσεις που μπορεί να είναι αρνητικές για την Ορθοδοξία. Έτσι όπως το λέτε, ενδεχομένως να θέλει να αλλάξει, να βγάλει τα θρησκευτικά από τα σχολεία, παραδείγματος. Τα θρησκευτικά από τη διδασκαλία. Ήδη έχουμε ξεκινήσει να καταργούμε τις Κυριακές, η οποία είναι η επίσημη αργία της Ορθοδοξίας. Mm-hmm. Αυτά είναι δείγματα, τα οποία μας δίνουν που οδηγούμαστε όταν θα έχουμε, με τη παρούσα συγκυβέρνηση, πόσο μάλλον θα έχουμε έναν άθρο στην κυβέρνηση της χώρας. Που σημαίνει ότι εκεί... Και αν του παρέχουμε και την αυτοδυναμία. Που σημαίνει ότι εκεί μπορεί να έρθει αυτό που λέμε η ρήξη, δηλαδή να πει ο Καμένος γι' αυτό ή και για ένα-δύο θέματα ακόμα που θα μου αναλύσετε, ότι μπορεί και να φύγει από την κυβέρνηση. Ασφαλώς. Που ξέρετε τι σημαίνει αυτό πάλι μετά. Βέβαια. Mm-hmm. Άλλα ζητήματα ποια είναι. Άλλα ζητήματα. Επίσης θέλουμε να, καλό θα είναι να αναφερθούμε και στα θέματα του τόπου μας. Ποια είναι αυτά. Δεν γίνεται καθόλου αναφορά για τους 3.000 ανασφάλιστους επιχειρηματίες που έχουμε στο νομό Καστοριάς. Mm-hmm. Τι πρέπει να κάνουμε εδώ. Οι ανασφάλιστοι στο νομό Καστοριάς, χωρίς το ότι δεν μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους και γι' αυτό το λόγο είναι ανασφάλιστοι, δεν μπορούν να έχουν και την ανάλογη περίθαλψη. Με συνέπεια τα προβλήματα να είναι άπειρα. Mm-hmm. Σε αυτό το θέμα, εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες υποστηρίζουμε ότι θα δημιουργήσουμε έναν εθνικό λογαριασμό, όπου θα μπουν όλες οι ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρηματιών και θα γίνει διακανονισμός αποπληρωμής των συγκεκριμένων υποχρεώσεων. Αυτό αυτόματα θα άρει τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που θα έχουν οι επιχειρήσεις, με συνέπεια να μπορέσουν να πάρουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, ενδεχομένως κάποιες επιχειρήσεις να έχουν κάποιες εντός εισαγωγικών, γιατί πλέον δεν υπάρχει επιχείρηση, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω εγώ προσωπικά, που να μην έχει αγοράσει επιχειρηματικά δάνεια, να υπάρξει κούρεμα στο 50% των επιχειρηματικών δανείων αυτών των επιχειρήσεων, θα μπορούν να, επίσης, μέσα από αυτήν την φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που θα πάρουν, να μπορέσουν ή να επαναλειτουργήσουν την επιχείρησή τους ή να κάνουν διακοπή λειτουργίας. Γιατί είναι έρμη του συστήματος αυτή τη στιγμή, όταν συνεχίζονται να επιβαρύνονται με πρόσθετες εισφορές mm-hmm. και δεν μπορούν να τις αποπληρώσουν. Ναι. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Πρόσθετα, επίσης, θα θέλαμε να αναφερθούμε εδώ τοπικά στο θέμα του επιμελητηρίου, όπου επίσης δεν γίνεται λόγος και είναι άγνωστο. Έχουν ξεκινήσει να γίνονται συγχωνεύσεις τα επιμελητήρια σε όλη τη χώρα. Κινδυνεύει με συγχώνευση και το επιμελητήριο της Καστοριάς. Γιατί κινδυνεύει με συγχώνευση. Εφόσον θα πληρεί και τους δύο όρους, οι οποίοι είναι όταν είναι κάτω από 5.000 μέλη και αρνητικό ισοζύγιο, θα γίνει συγχώνευση με γειτονικά επιμελητήρια. Το δικό μας θετικό ακόμα για εμάς, όπου δεν ξέρουμε για πόσο θα διατηρηθεί. Για πόσο καιρό ακόμη, βέβαια. Ναι, είναι ότι έχουμε 4.000 περίπου 300 μέλη εγγεγραμμένα, τα οποία μπορεί να μην είναι ενεργά για το λόγο που σας είπα νωρίτερα. Βέβαια, βέβαια. Επηρεάζει απόλυτα και φαίνεται. Βέβαια. Βέβαια. Στο συγκεκριμένο θέμα, λοιπόν, είμαστε προνομιούχοι, θα έλεγα, γιατί έχουμε θετικό ισοζύγιο, άσχετα αν έχουμε μέλη 4.300. Για φέτος, για του χρόνου, μήπως θα χάσουμε και το επιμελητήριο από τον νομό Καστοριάς. Βέβαια, αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα και καλά κάνετε και το βάζετε, δεν έχει ακουστεί από κανέναν. Σωστά μπαίνει λοιπόν το ζήτημα να το αντιληφθούμε από τώρα, διότι τοπικά έχουμε συνηθίσει όταν κάτι το χάνουμε αμέσως μετά να φωνάζουμε, να γίνονται δηλώσεις, να διεκδικούμε, αλλά έχει χαθεί. Οπότε σωστά μπαίνει το ζήτημα τώρα, αυτό που λέτε, να το αντιληφθούν όλοι και να το δούμε άμεσα το ζήτημα. Ασφαλώς. Επίσης, κάτι άλλο που θα θέλαμε να αναφέρουμε. Ο αγροτικός τομέας, που είναι μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα για την περιοχή μας. Mm-hmm. Δευτερογενής βέβαια, αλλά εξίσου σημαντική. Βεβαίως. Τι κάνουμε γι' αυτόν. Και πολλές προοπτικές που μπορούμε πάρα να δούμε. Πολλές προοπτικές. Διάφορα πράγματα. Θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε την δασοκομεία, η οποία είναι ένας κλάδος πλήρως ανεκμετάλλευτος στην περιοχή μας. Mm-hmm. Επίσης, σχετικά με την αγροτική παραγωγή, συγκεκριμένα για τα φασόλια που αναφέρατε και νωρίτερα, ότι γίνονται ελληνοποιήσεις.
Φέρνουμε φασόλια από την Αλβανία, φέρνουμε φασόλια από τα Σκόπια, βαφτίζουμε καστοριανά φασόλια ή φασόλια Πρεσπών παραδείγματος χάρη και τα πουλάμε στην αγορά ως φασόλια καστοριάς. Ναι, είναι φοβερό αυτό που έχει και έχει εντοπιστεί πάρα πολλές φορές. Τα παίρνουμε με 50 λεπτά ή 1 ευρώ, κάνουμε την εισαγωγή από εκεί και εμείς τα πουλάμε 4, 5 ή 8 και 10 ευρώ σε διάφορα καταστήματα. Αυτό πώς μπορεί να ελεγχθεί όμως, πώς μπορούμε να το καλουπώσουμε, να το αλλάξουμε? Αυτό μπορεί να γίνει. Γιατί έχω την αίσθηση πως είναι και θέμα αυτοδιοίκηση, δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να εμπλακεί και η αυτοδιοίκηση σε αυτό και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερο ζήτημα. Αλλά θέλει συνένεση. Σημαντικά θέματα πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι φορείς για να μπορέσουν να έχουν αποτέλεσμα και να υπάρχει ένας σχεδιασμός και προγραμματισμός και σωστή διαχείριση. Όταν δεν συμβαίνουν αυτά, στο μεσοδιάστημα κάπου χανόμαστε και έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Επίσης, με τους κτηνοτρόφους μας, αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος παραγωγής. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην αγορά, με συνέπεια να φθήνουν συνέχεια. Και ειδικά οι ορεινοί οικισμοί έχουν ανάγκη από την κτηνοτροφία στην περιοχή μας. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες επίσης προτείνουν στους αγρότες ότι θα παρέχουμε αφορολόγητο πετρέλαιο, τουλάχιστον για 5 χρόνια. Στους αγρότες αφορολόγητο στους πετρέλαιο. Στους αγρότες, ναι, όπως συμβαίνει και στην ναυτιλία. Η ναυτιλία, που σημαίνει, νομίζω, 0,45, κάνω λάθος, κάπου εκεί πρέπει να είναι η τιμή. Αυτή τη στιγμή, ναι. Είναι πολύ χαμηλή τιμή, βέβαια, πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει να αυτό, πάρει μια ανάσα όταν η οικονομία. Όταν λέτε στους αγρότες φθηνό πετρέλαιο, στην συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Είναι οι προγραμματικές μας δηλώσεις, ναι, και είναι και το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, ναι, των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Θα πρέπει δηλαδή να γίνουν αποδεκτά αυτά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και καταλάβατε, για ασφαλώς να μπορούμε να πούμε ότι ναι, θα υλοποιηθούν. Δηλαδή θα βάλει σίγουρα κάποια ζητήματα ο κ. Καμένος για να πει το ναι για μια αυτοδύναμη πια κυβέρνηση. Ναι, καταλαβαίνω. Κάτι άλλο επίσης που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι σχετικά με το ρεύμα. Ναι. Αυτό το πρόγραμμά μας αφορά το σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας. Θα υπάρξει μείωση 50% στα τιμολόγια των επιχειρήσεων και 30% στα τιμολόγια των οικοκυριών. Ναι. Που είναι επίσης μια σημαντική ανάσα για εμάς. Αυτό, ξέρετε, είναι και μια δέσμευση που είχαμε ακούσει από τον κύριο Θόδωρο Καρυπίδη, τον περιφερειάρχη. Ταυτίζεται. Τον σημερινό, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Ταυτίζεται και από τη στιγμή που ήταν δέσμευση του περιφερειάρχη και μας δώσουν και την ευκαιρία τους ανεξάρτητους Έλληνες να τους εκπροσωπήσουμε στη Βουλή. Η δέσμευση πλέον λέτε, δεν έχει γίνει αναστολή. Είπατε, 50% είναι σε επιχειρήσεις και 30%. Και αυτό που ακούμε κατά καιρούς ότι ναι, αλλά θα αντιδράσουν οι άλλες περιφέρειες και δεν μπορεί να γίνει μόνο μεμονωμένα κτλ. Λέτε γενικά ή. Μιλάμε για τη Δυτική για τη Μακεδονία. Δυτική Μακεδονία. Γιατί γενικά δεν είναι μια μείωση που σε όλη την Ελλάδα. Όχι, βέβαια. Μάλιστα. Δεν μάλιστα μπορούμε να έχουμε ένα εργοστάσιο σημαντικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή μας, στο σύνολο της παραγωγής ενέργειας της Ελλάδας. Και εμείς να μην λαμβάνουμε να, ωφέλη ναι, από αυτό. Μάλιστα. Κατανοητό. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτά που ακούω. Μακάρι τα πιο πολλά από αυτά που αναπτύσσεται σήμερα να μπορούμε να τα δούμε αν προκύψει τελικά αυτή η συνεργασία. Εκτίμηση, μάλλον αισιοδοξία υπάρχει όντως για το αποτέλεσμα της Κυριακής. Πιστεύετε θα είστε στη Βουλή και θα γίνει τελικά αυτή η συγκυβέρνηση? Στη Βουλή για εμάς δεν υπάρχει αμφισβήτηση αν θα είμαστε ή δεν θα είμαστε. Ναι, θα είμαστε στη Βουλή. Πιστεύουμε πραγματικά τα αποτελέσματα που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις στο διαδίκτυο, όπου είναι πιο ειλικρινείς, δεν διαμορφώνουν εκείνες το εκλογικό αποτέλεσμα, όπως συμβαίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης των μεγάλων καναλιών. Το διαμορφώνουν οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στη συγκεκριμένη διαδικασία. Επίσης, πρόσθετα θα πρέπει να αναφερθούμε και στην περιοχή μας, θα επιμείνω παρακαλώ, εγώ, ναι, και στο τουριστικό τομέα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μία πόλη μείο και να την αφήνουμε ανεκμετάλλευτη τελείως. Υπάρχουν προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε έτσι ώστε να έχουμε και τα ανάλογα αποτελέσματα στην πόλη μας. Μάλιστα, που θα πολύ μας φέρουν ωραία και τους ανάλογους οικονομικούς πόρους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, αν έχετε να πείτε κάτι άλλο παρακαλώ πριν να τα ακούσω, πριν σας αποχαιρετήσω. Εγώ θα έλεγα ότι όλα αυτά σε συνδυασμό, όλες οι οικονομικές δραστηριότητες, επίσης να αναφερθούμε λίγο στον κλάδο της αγωνοπίας που είπατε, ότι γίνεται σημαντική προσπάθεια καθετοποίησης του κλάδου στην περιοχή μας. Και ο κλάδος αυτός χρειάζεται τη μέρημνα και τη στήριξή μας. Και συνεπώς όλοι οι κλάδοι της οικονομίας που αφορούν τον νομό μας
θα πρέπει ο ένας να συνδέει τον άλλον, γιατί ανήκουμε σε μια οικονομική αλυσίδα και αν ένας κρίκος λείψει από αυτήν την οικονομική αλυσίδα, τότε θα έχουμε πρόβλημα αρχίζει όλοι η μας. Πτωτική πορεία και αυτό ακριβώς. Μετά γίνεται ένα τσουνάμι στην πτώση, εννοώ, έτσι, μάλιστα. Και επίσης θα ήθελα να αναφερθώ τελευταία, σημαντικό πρόβλημα αντιμετωπίζουμε στην περιοχή μας με το κτίριο της αστυνομίας. Ναι. Όπου δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν άτομα τα οποία έχουν κινητικές ανάγκες, έτσι. Και σε αυτό το κτίριο και σε τόσα άλλα. Ναι. Απλά είναι ένα δείγμα. Βεβαίως είναι. Το δικό μας, ξέρετε ότι το εκεί υπάρχει μια τεράστια περιπέτεια για ένα κτίριο καινούριο που ήταν να γίνει. Υπήρχαν τα λεφτά, υπήρξαν κάποιες ενστάσεις, δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ. Και υπάρχει, με αφορμή αυτό που λέτε, υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα, ότι πληρώνουμε πάρα πολλά ενίκια για υπηρεσίες του δημοσίου. Ακριβώς.